Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον άνθρωπο που ανέδειξε αυτό το θέμα, τον συνάδελφο, τον κύριο Γιώργο Λεκάκη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Κύριε Λεκάκη, καλημέρα σας. Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατάς σας. Να κάνω μια διόρθωση. Δεν το λένε οι κάτοικοι ότι είναι το ανάκτορο εκεί πέρα, φυσικά και το λένε οι ίδιοι, αλλά υπάρχει επίσημη ανασκαφή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 17 χρόνων ανασκαφή, μάλιστα, που έχει αναδείξει το θέμα. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, να μας δώσετε αναλυτικά το πώς ακριβώς έχει η κατάσταση, τι βρέθηκε εκεί, πότε ξεκίνησαν αυτές οι έρευνες κτλ. Και να φτάσουμε και στο πώς αντιμετωπίζεται όλο αυτό από το Υπουργείο Πολιτισμού σήμερα. Γιατί αναδείξατε ένα πραγματικά πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ. Εγώ το έχω μπροστά μου αυτή τη στιγμή. Ωραία. Λοιπόν. Πολύ ωραία. Λοιπόν, καταρχήν να πούμε ότι επίσημα το Πανεπιστημίο Ιωαννίνων σκάβει στην περιοχή, κάνει ένα σκαφέ στην περιοχή από το 1994. Δηλαδή μιλάμε για πάρα πολλά χρόνια πριν από σήμερα. Επίσημος φορέας το Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, έτσι. Λοιπόν, να σας πω επίσης ότι ο τόπος ήταν γνωστός ως αρχαιολογικός χώρος από όλους τους ντόπιους, αναφέρεται από όλους τους περιηγητές που πέρασαν από το νησί όλα αυτά τα χρόνια. Μάλιστα το λέγανε και σχολείο Ομήρου, γιατί πίστευαν ότι εκεί πέρα συνεχίζονταν να διδάσκονταν τα ομηρικά έπι. Ο τόπος δηλαδή εντός εισαγωγικών μύριζε Όμηρο. Και το 1994 με όλα αυτά, γιατί είναι σοφό να ακούμε τα τοπονύμια των παλιών, να τα διατηρούμε και να μην τα ξεχνάμε, το Ζεύγος Παπαδοπούλου, ο κύριος Θανάσης Παπαδόπουλος και η αείμνηστη Λίδια Κοντορλή ξεκινάνε τις ανασκαφές. Μετά από 17 χρόνια λοιπόν, το 2011 οι ανασκαφές σταματούν. Είχαν προλάβει όμως το 2010 και είχαν ανακοινώσει ότι όντως βρέθηκε εκεί το ανάκτορον του Οδυσσέως. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για την πορεία των ανασκαφών, γιατί την επόμενη χρονιά έπαψε να ξαναπάρει άδεια το Πανεπιστήμιο, σταμάτησαν οι ανασκαφές δηλαδή, σε ένα πολύ κρίσιμο σημείο για τις ανασκαφές. Είναι πολύ σημαντικό να το πούμε ότι το 2010 έγινε αυτή η ανακοίνωση, εγώ ήμουν εκεί πέρα, ήμουν παρόν, έγινε παρουσία των ΜΜΕ, έγινε παρουσία των τοπικών αρχών και των μεγαλύτερων αρχών έξω από την Ιθάκη, έγινε παρουσία του τοπικού έφορου αρχαιοτήτων, έγινε παρουσία ακόμα και επίσημων προσκεκλημένων που ήταν από διάφορα σημεία της Ελλάδας και δημοσιογράφων, μεταξύ των οποίων ήμουνα και εγώ προσκεκλημένος, γιατί όλα αυτά τα χρόνια παρακολουθούσα την εξέλιξη των ανασκαφών. Μάλιστα. Τα προβλήματα που υπήρχαν ένα-ένα για το αν είναι ανάκτορο λύθηκαν. Δηλαδή για να είναι κάτι ανάκτορο πρέπει να έχει την πηγή του, πρέπει να έχει έναν χώρο που δημιουργεί, πρέπει να έχει μεγάλες σάλες, πρέπει να έχει μεγάλα δωμάτια κλπ. Αυτά όλα λύθηκαν. Δεν θα μπορούσε σε αρχαιολογικές λεπτομέρειες αυτή τη στιγμή. Όχι, άλλωστε είναι επιστημονικές έρευνες αυτές οι οποίες... Ακριβώς. Ναι, αυτά ναι. Έχουν λυθεί και υπάρχουν, ναι. Είναι δημοσιευμένα σε διεθνή papers, σε διεθνή συνέδρια και κανείς δεν μπορεί να τα αφισβητήσει. Και απορώ που η κυρία Μενδώνη λέει ότι δεν τα ξέρει. Πάμε λοιπόν τώρα στο ζητούμενο. Το 2010 λοιπόν που γίνεται αυτή η ανασκαφή, γίνεται η μεγάλη δήλωση της αείμνης του Λίτσας Κοντορλή, της αρχαιολόγου, της επικεφαλής της ανασκαφής, η οποία λέει ότι πλέον πάβει ο Οδυσσέας να είναι μυθικό πρόσωπο και γίνεται ιστορικό. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Είναι μια πολύ μεγάλη τομή. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε ταυτίσει κανέναν ήρωα της μυθολογίας μας με αρχαιολογικό έβριμα. Και αυτό είναι προς ντροπή της αρχαιολογίας, του πολιτισμού μας, του Υπουργείου Πολιτισμού. Δηλαδή, ακόμα θεωρούν οι αρχαιολόγοι και όλοι αυτοί που κάθονται σε αυτές τις θέσεις του Υπουργείου Πολιτισμού τη μυθολογία ως παραμυθολογία. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο ψέμα. Εμείς χρόνια στην ΕΜΑΕΜ, Εταιρεία Μελέτης Αρχαίας Ελληνικής Μυθολογίας, προσπαθούμε να πείσουμε όλους αυτούς τους καρεκλοκένταυρους ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα, ότι μάθετε ελληνικά, μύθος στα αρχαία ελληνικά δεν σημαίνει παραμύθι, αλλιώς δεν χρειάζονταν η λέξη παραμύθι. Έτσι. Μύθος στα αρχαία ελληνικά σημαίνει αλήθεια, σημαίνει βαθιά αλήθεια, κρυμμένη αλήθεια κλπ. Ακριβώς. Τέλος πάντων, λοιπόν, να μην σας τα πολυλογώ, αυτοί ακόμα εξακολουθούν να ισχυρίζονται τα ίδια πράγματα. Όμως, ήταν μια μεγάλη τομή στα παγκόσμια αρχαιολογικά δεδομένα για την ελληνική αρχαιολογία. Θα ήταν τιμή και καμάρι στην ελληνική αρχαιολογία, στο Υπουργείο Πολιτισμού. Φανταστείτε ποιος δεν θα ήθελε να έρθει στην Ελλάδα και να πάει να προσκυνήσει να δει το ανάκτορον του Οδυσσέως. Σας επαναλαμβάνω και σας λέω ότι το μεγαλύτερο brand name του κόσμου, μετά το Μεγαλέξανδρο, στην αρχαιολογία μιλάω, είναι ο Οδυσσέας.
και το ανάκτορό του, ο πολυμήχανος βασιλιάς, που όλοι σε όλο τον πλανήτη Γη τον θέλουν να πέρασει από τη χώρα του. Πώς θέλουν να έχει περάσει ο Αλέξανδρος και να τους έχει εκπολιτήσει, που έτσι θέλουν να έχει περάσει και ο Αλέξανδρος. Στην Ισλανδία πάση σου λένε εδώ πέρασε ο Αλέξανδρος, στο Μεξικό πάση ο Οδυσσέας, στο Μεξικό πάση σου λένε εδώ πέρασε ο Οδυσσέας, στη Βραζιλία, στην Αργεντινή, στο Περού. Στο Περού πηγαίνουν με τις σχεδίες πάνω στη λίμνη Τικάκα, γιατί έτσι τους έδειξε και τους έμαθε ο Οδυσσέας, σου εξηγούν. Λοιπόν, και όλοι ξέρουμε, συγγνώμη σας διακόπτω κιόλα, και όλοι ξέρουμε ότι όσοι μελετούν την αρχαία ελληνική ιστορία γνωρίζουν πόσο σημαντικό ρόλο έπαιξε ο Οδυσσέας στην εξέλιξη τότε του Τροϊκού Πολέμου, έτσι. Όχι ότι... μόνο του Τροϊκού Πολέμου, αλλά και της διασυνδέσεως των σημερινών μητροπολιτικών ελληνικών χώρων με άλλες απικίες εμπορικές για την εξέλιξη όλης της Ελλάδος. Αλλά θέλω να σας πω πως όλοι στον πλανήτη εκμεταλλεύονται το όνομα του Οδυσσέα. Στην Πορτογαλία, θέλετε, η πρωτεύουσα, ο Λισαμπόν, είναι η πόλη του Οδυσσέα. Και υπάρχει μεγάλο άγαλμα και σε περιμένει. Από κάτω στη Θέωτα, στη Μελίλια, υπάρχει άγαλμα της Καλυψούς, από εδώ πέρα της Οδυσσέας. Στην Οδυσσό, αν θέλετε, την οποία λάθος τη γράφουμε με ήττα, κρύβοντας την αλήθεια που είναι με ύψιλο, την ίδρυσε ο Οδυσσέας, σου λένε. Λοιπόν, όλα αυτά τα πράγματα και ένα σωρό, μη σας καθυστερώ. Λοιπόν, τι θα γινότανε λοιπόν. Όλοι αυτοί θα έρχονταν και θα αναφέρονταν στην Ιθάκη μας. Η ομηρική Ιθάκη θα ταυτιζόταν με την πραγματική της σημερινή Ιθάκη. Ο Οδυσσέας, ο βασιλιάς των τεσσάρων νησιών, Λευκάδας, Κεφαλονιάς, Ακίνθου και Ιθάκη, αλλά και μέρους της Ακαρνανίας, θα ήταν εκεί. Και όλοι λοιπόν θα έρχονταν να προσκυνήσουν και να δουν, να μάθουν για αυτό το ανάκτορο. Θα υπήρχαν αναπαραστάσεις, φαντάζομαι εγώ, θα υπήρχαν γιορτές, φαντάζομαι εγώ, θα υπήρχαν χοροί, φαντάζομαι εγώ, θα υπήρχαν ταινίες προβολής, φαντάζομαι εγώ, θα υπήρχαν μπλουζάκια, κυπελάκια με το κεφάλι του Οδυσσέα και το Μύριο πάνω, φαντάζομαι εγώ, γιατί για να έχει έσοδα το κράτος, να έχει έσοδα το νησί, γιατί θα έγινε ένα μικρό νησί. Αυτά όλα δεν είναι μόνο για το ιστορικό αντίκτυπο, αλλά έχουν και οικονομικό αντίκτυπο. Σαφέστατα. Θα υπήρχαν θέσεις εργασίας, θα υπήρχαν αρχαιολόγοι που... Για τους αρχαιολόγους εκεί πέρα υπάρχει δουλειά για τα επόμενα 100 χρόνια, στο συγκεκριμένο σημείο. Τα επόμενα 100 χρόνια. Να ξεκαθαρίσω βέβαια, γιατί λένε διάφοροι ότι δεν είναι μικυναϊκών χρόνων αυτό που βρέθηκε, άρα δεν ταυτίζεται με τον Οδυσσέα, ότι κοιμούνται νύχταν μακράν, διότι η τικτή κρίνη έχει χρονολογηθεί από τον Γερμανό ειδικό στα αρχαία ταυλικά έργα των αρχαιολόγων, τον Γκνάους, παρόμοια χρονολογίας με τη Στήρινθος, που όντως είναι μικυναϊκή εποχή. Άρα λοιπόν και άλλα πολλά ευρήματα. Βρέθηκαν διάφορα στον νησί διάσπαρτα με το ευχή Νοδυσσή, που ήταν η ευχή που επικρατούσε για όποιον έφευγε από την Ιθάκη, να πλέει πλέον με την ευχή του Οδυσσέα, που δεν βρέθηκε πουθενά άλλου σε κανένα άλλο σημείο, νομίσματα με τον Οδυσσέα και τον Όμηρο επάνω και αγαλματίδιο του Ομήρου στην περιοχή της Ιθάκης, το οποίο φυσικά πιστοποιεί την παράδοση αυτή. Το οποίο, αν θα πάτε στο Αρχαιολογικό Μουσείο του Βαθέως, δεν ξέρω αν θα το δείτε κιόλας. Όπως αν πάτε στοιχείο, δεν θα δείτε πουθενά τον να αναφέρεται η λέξη Όμηρος στο Αρχαιολογικό της Μουσείο. Έτσι. Λοιπόν, υπάρχει λοιπόν μια γενικότερη συγκάλυψη, μια γενικότερη κρυψίνια, να το πω έτσι, πάνω στα ομηρικά θέματα, πάνω στην ομηρική τοπιογραφία, ομηρική γεωγραφία, ομηρική ιστορία. Δεν ξέρω τι τους έχει κάνει ο Όμηρος. Προφανώς, επειδή τα έχει πει όλα και αυτοί δεν έχουν τίποτα να πούν, προφανώς έχουν μένος εναντίον του Ομήρου και φυσικά την πληρώνουν και όλοι οι ήρωες του Ομήρου. Όμως τα πράγματα δεν είναι έτσι. Εδώ έχουμε ανακοίνωση σαφέστατη, επιστημονική, τεκμηριωμένη, που έχει γίνει σε διεθνή συνέδρια, έχει πάει σε διεθνή φόρα, έχει συζητηθεί και έχει αναφερθεί και σε έγγραφα. Αυτά που λέμε paper, επιστημονικές ανακοινώσεις που έχουν δημοσιευθεί σε διεθνή έγκυρα αρχαιολογικά και ιστορικά περιοδικά. Λοιπόν, το 2011 λοιπόν ήταν μια κομβική ένα κομβικό σημείο των ανασκαφών, διότι είχε ανακαλυφθεί, όχι για ανακαλυφθεί, το ξέρανε, είχε ξεκινήσει να ανασκάπτεται και το τρίτο άνδυρο, το παλάτι του Οδυσσέα, το Ανάκτορον. Σωστότερα, είναι σε τρία άνδυρα, δηλαδή σε τρία επίπεδα, όπως ακριβώς το περιγράφει ο Όμηρος. Το τρίτο άνδυρο ήταν 11,5 μέτρα ψηλότερα από το δεύτερο. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Δεν μιλάμε για αγρικία. Που θέλουν να λένε πολλοί. Δεν μιλάνε για μοναστήρι, γιατί κάποιοι είπαν ότι αυτό είναι μοναστήρι. Αστεία πράγματα. Εκεί πέρα πάνω λοιπόν υπήρχαν οι υπόνοιες και τα ευρήματα ότι μιλάμε πλέον για τα δωμάτια της Πινελόπης. Άλλο μεγάλο ζητούμενο στην αρχαιολογία. Έτσι. Και όταν ξεκίνησε να ζητηθεί η άδεια
να παραταθούν οι ανασκαφές και το θέμα έφτασε για το τρίτο άντυρο που πλέον θα πιστοποιούσε όλα τούτα, το ΚΑΣ, που τότε, στο οποίο τότε προείδρευε η σημερινή Υπουργός Πολιτισμού, το ΚΑΣ σταμάτησε τις ανασκαφές. Πρόλαβαν όμως και βγήκαν ορισμένα πράγματα στο φως, όπως ένας λουτήρας, όπως ο οποίος είναι το ίδιο με την ασάμινθο του ανακτόρου της Πύλου, επίσης μικυναϊκής εποχής και μάλιστα πιο περίτεχνος, ο οποίος αυτή τη στιγμή που συζητάμε δεν ξέρουμε που βρίσκεται, εγώ δεν τον έχω δει. Υποτίθεται ότι είναι στα μπάρια, στις αποθήκες του Αρχαιολογικού Μουσείου Βαθέως, σπασμένος στα 5. Δηλαδή από το 2010 μέχρι τώρα δεν έχουμε μπορέσει να κολλήσουμε έναν λουτήρα, να συγκολλήσουμε έναν λουτήρα πύληνο, για να το δείχνουμε και να λέμε, κοιτάξτε παιδιά, εδώ πέρα σε τι υπέροχα πράγματα κάνανε μπάνιο οι πρόγονοί μας, όταν το ανάκτορο των Βερσαλιών δεν είχε τουαλέτες μετά από 40 αιώνες. Αλήθεια, λοιπόν, είναι αυτό. Θέλω λοιπόν να σας πω ότι επίσης όλα αυτά τα ευρήματα όλων αυτών των χρόνων της ανασκαφής βρίσκονται σε αποθήκες του Αρχαιολογικού Μουσείου, μάλιστα, του Βαθέως. Το οποίο είναι ένα μουσείο που μέχρι πρόσφατα δεν είχε, όταν πήγα εγώ δεν είχε, πέρσι πρόπερσι ήταν, δεν είχε air condition. Έτσι, δεν μπορούσε να κάτσεις μέσα, δεν δούλευε το air condition δηλαδή. Έμπαινες μέσα, έβραζες και έφευγες. Δηλαδή, θέλω να σας πω ότι κάτι γίνεται και κάποιος δεν θέλει να ταυτιστεί η Ιθάκη με την Ομηρική, η Ιθάκη με τον Όμηρο και τον Οδυσσέα. Δεν ξέρω εγώ ποιος είναι. Δεν ξέρω εγώ γιατί. Δεν ξέρω εγώ τι κόμπλεξ έχει και δεν ξέρω εγώ και τι συμφέροντα έχει. Δεν ξέρω και εγώ πόσο στραβά έχει δει το θέμα. Το θέμα όμως δεν είναι αν είναι δουλειά ενός ή ενός άλλου ή άποψη ενός. Εδώ υπάρχουν διεθνείς ανακοινώσεις, υπάρχουν τα ευρήματα τα οποία δεν έχουν βγει στο φως και τέλος, εδώ πέρα υπάρχει και το συμφέρον του τόπου. Όταν λέτε δουλειά ενός ή ενός άλλου, έχει να κάνει με το ποιος έκανε την ανασκαφή, αυτό εννοείται? Δεν ξέρω εγώ. Όχι. Η ανασκαφή έγινε από το Πανεπιστήμιο Ιαννίνων, αυτό ξεκάθαρο. Και τώρα, πάει κληρονομικά και στο Πανεπιστήμιο, φυσικά όπως είναι τα πράγματα, και θα πάει στον Γιάννη τον Λόλο, ο οποίος είναι ένας αρχαιολόγος που έχει αναδείξει το ανάκτορο του Εάντος Σαλαμίνα. Οπότε έχει εμπειρία από το τι σημαίνει ανάκτορο ή όχι. Περιμένουμε να δούμε το τι θα πει και τι θα κάνει. Αλλά θέλω να πω ότι σε κάθε περίπτωση δεν ακυρώνονται αυτά που έχουν γίνει, αυτά που έχουν βρεθεί και φυσικά δεν έχουν έρθει και στο φως. Και επειδή έχουν δημοσιευτεί, μου κάνει εντύπωση η απάντηση της Υπουργού Πολιτισμού, της κυρίας Μενδώνη, η οποία απάντησε ότι περιμένουμε να δημοσιευθούν, περιμένουμε να... Πότε περιμένουμε? Αυτά έχουν δημοσιευθεί. Δηλαδή ή δεν ξέρει, είναι ανενημέρωτη πάνω στα θέματα της αρμοδιότητός της, ή δεν παρακολουθεί το θέμα, ή δεν θέλει να το παρακολουθήσει, ή το είπε έτσι και ποιος πιστέψει, πίστεψε. Η κυρία Μενδώνη επισκέφτηκε την περιοχή, αν δεν κάνω λάθος. Φυσικά και επισκέφτηκε την περιοχή. Δεν έκανε πήγε κουβέντα, να δει κοντά έκανε... εκεί, δεν πήγε να δει το χώρο και να της εξηγήσει ένας αρχαιολόγος από αυτό που ακριβώς έγινε. Δεν έκανε λόγο. Αρχαιολόγος να της εξηγήσει ποιος, ο υφιστάμενός της. Σωστό και αυτό. Αφού είναι η ίδια αρχαιολόγος. Αυτή έχει αυτή την άποψη. Που θα πάει ο υφιστάμενός της και της πει όχι, έχει λάθος άποψη, κυρά μου, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Όχι, το λέω από την άποψη από αυτούς οι οποίοι κάναν την ανασκαφή, έτσι. Όχι, δεν ήταν. Καταρχήν η Λίτσα Κοντολή έχει πεθάνει, ενώ ο κύριος Παπαδόπουλος είναι μεγάλης ηλικίας και δεν εκλήθη. Ούτως ή άλλως δεν εκλήθη. Αλλά θέλω να πω το άλλο, ότι εδώ υπέρτεροι όλων είναι το συμφέρον του τόπου. Είναι το συμφέρον ενός μικρού νησιού, το οποίο έχει όλα τα προβλήματα των μικρών νησιών της Ελλάδας και μάλιστα προχτές πνίγηκε και στο νερό. Το είπα στο ξεκίνημα της συζήτησής μας. Μπράβο, το άκουσα. Το άκουσα. Λοιπόν, έχει έναν δήμαρχο, ο οποίος για πρώτη φορά μετά τον Σπύρο τον Αρσένη, εγώ βλέπω έναν δήμαρχο της Ιθάκης, ο οποίος τόσο πολύ νοιάζεται για το θέμα και κάνει ό,τι μπορεί ο άνθρωπος. Είναι ευκαιρία λοιπόν με αυτόν τον δήμαρχο, με αυτή την τοπική αρχή που έχει συστήσει και τον σύλλογο που αναφέρατε προηγουμένως για τα αρχαία της Ιθάκης, ο οποίος ενημέρωσε και την Υπουργό, είναι ευκαιρία λοιπόν να γίνει κάτι τώρα και να σταματήσουμε τις μιζέριες μας και τους τοπικισμούς μας. Να λένε οι Λευκαδίτες όχι εδώ ήταν ο Οδυσσέας, να λένε οι Κεφαλονίτες όχι εδώ ήταν, σε Κινδυνή εδώ ήταν και κανένας εδώ ήταν, μα προφανώς ήταν παντού. Βασιλιάς και των τεσσάρων νησιών ήταν και της Ακαρανίας. Δεν θα είχε ανάκτορο που πήγαινε, αλλά το κεντρικό του και το μεγαλύτερο ήταν εκεί. Τι να κάνουμε τώρα? Στην Ετωλοακαρανία έχω ακούσει, δεν ξέρω εσείς να γνωρίζετε και εσείς, έχω ακούσει ότι και μάλιστα και από, εντάξει, επειδή έχω και κάποια συγγενική σχέση ως
τόπο καταγωγής της Ρήγου, το λέω δημόσια, αυτό δεν πειράζει. Έχω ακούσει ότι στην περιοχή του Βάλτου, εκεί κάπου τοποθετούνται στο περιοχή δεν άκουσα. Ότι στην περιοχή του Βάλτου στην Ακαρνανία. Ναι, τοποθετούνται ναι. Ανάκτορα του Οδυσσέα, λένε κάποιοι εκεί τοπικοί. Ακούστε με λίγο. Επάνω εκεί ψηλά υπάρχει κάτι που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ανάκτορο, όχι του επίπεδου βέβαια του Νέστορος, ούτε το επίπεδο της Ιθάκης, κάτι μικρότερο. Σας επαναλαμβάνω, γι' αυτό και η πόλη από κάτω, η σημερινή που λέγεται Βόνιτσα, λέγεται Ανακτόριο. Ναι. Αν είναι ποτέ δυνατόν μια πόλη να λεγόταν στα αρχαία χρόνια Ανακτόριο και σήμερα να θέλουμε να λέγεται Βόνιτσα. Δηλαδή αυτό υπάρχει πρόβλημα στον εγκέφαλο. Υπάρχει πρόβλημα στον εγκέφαλο. Να λέγεται η πόλη σου Ανακτόριο και εσύ να θες να τη λες Βόνιτσα. Έτσι. Εδώ υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Δηλαδή δεν μπορούμε να καταλάβουμε τη διαφορά μας. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε την αξία. Μπορούμε να καταλάβουμε το καλύτερο. Τέλος πάντων, μεγάλο ζήτημα είναι αυτό. Μεγάλο ζήτημα είναι αυτό. Προφανώς λοιπόν εκεί πέρα πάνω κάτι θα υπήρχε. Γιατί σας επαναλαμβάνω, όταν ο βασιλιάς πήγαινε να δει τα του οίκου του στην Ακαρνανία, πού θα έμενε, σε καλύβα θα έμενε. Προφανώς. Λοιπόν. Τι σας λέω λοιπόν τώρα. Λοιπόν, το θέμα δεν είναι να φύγουν αυτοί οι τοπικισμοί, να φύγουν αυτά τα κόμπλεξ που έχουν ο καθένας. Εγώ δεν είμαι από κανέναν από αυτά τα μέρη. Έτσι και δεν με ενδιαφέρει τίποτα τοπικιστικό εκεί πέρα. Εγώ βλέπω το καλό του τόπου. Εγώ βλέπω το δημόσιο συμφέρον. Εγώ βλέπω το τι θα γινόταν στην Ελλάδα εάν έβγαινε επίσημο ο Υπουργός Πολιτισμού μαζί με τον Πρωθυπουργό και όλους μαζί να πηγαίνανε εκεί και να κάνανε μια παγκόσμια ανακοίνωση. Ελάτε στην Ιθάκη, ελάτε στην Ελλάδα, ελάτε στην Ιθάκη να δείτε το ανάκτορο του Οδυσσέα. Το βρήκαμε, να το. Εσείς προσεγγίζετε δημοσιογραφικά το θέμα και δίνετε όλες τις λεπτομέρειες σε αυτή την περίπτωση, εντάξει. Όχι μόνο δημοσιογραφικά το θέμα, εγώ το προσεγγίζω με βάση το δημόσιο συμφέρον. Έτσι. Τι συμφέρει τον τόπο, τον ελληνικό τόπο. Εμένα με νοιάζει να αναδειχτούν όλοι οι αρχαιολογικοί τόποι σε όποιο σημείο της σημερινής Ελλάδος, έτσι, για να υπάρχει επισκεψιμότητα. Αυτό θα φέρει τουρισμό, αυτό θα φέρει θέσεις εργασίας. Θέλουμε χρήματα σε αυτή τη χώρα ή δεν θέλουμε, ή μας αρέσει μόνο να δανειζόμαστε και να πανηγυρίζουμε όταν δανειζόμαστε. Τουρισμό αυτό και θέσεις εργασίας και οικονομικά ωφέλη σίγουρα, αλλά σε κάθε περίπτωση, και φαντάζομαι θα συμφωνήσετε με αυτό, είναι και μία, θα λέγαμε, επισημοποίηση των στοιχείων που αφορούν την ελληνική ιστορία και θα πρέπει αυτή όχι απλά να τη γνωρίζουμε καλά εμείς οι Έλληνες, θα πρέπει να την διδάσκουμε και σε όλους, σε όλο τον κόσμο. Προφανώς, και να σας πω και κάτι, και να μην το είχαμε βρει το ανάκτορο του Οδυσσέα, θα έπρεπε να το είχαμε φεύγει. Δηλαδή, οι Γάλλοι έχουν κάνει εκεί πέρα για τους Αστερίξ τους και τους Οβελίξ τους εκεί η Disneyland και τρέχει ο κόσμος να πάει να δει τους χαχόλους αυτούς. Οι άλλοι με το Mickey Mouse τα ποντίκια και τα τέτοια κάνουν πάρκα και τέτοια πράγματα. Και εμείς δεν έχουμε κάνει ένα πάρκο του Οδυσσέα. Δεν έχουμε κάνει ένα πάρκο του Ορφέα. Ένα πάρκο του Αργαμέμνονα. Δηλαδή τι μου λέτε τώρα. Εδώ έχουμε, να σας πω τώρα κάτι άλλο που με αφορμή αυτό με τον Οδυσσέα και μια και είστε ένας άνθρωπος που γνωρίζει πολύ καλά αυτά τα ζητήματα από ό,τι αντιλαμβάνομαι και από ό,τι διαβάζω. Υπάρχει εδώ στην Αμφίπολη ανασκαφή που μπορεί να κρύβει κάτι τρομακτικό για την ελληνική ιστορία μέσα και ακόμα δεν ξέρουμε τι γίνεται εκεί. Μιλάω για τον Τίμβο Καστά, έτσι. Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου για την Αμφίπολη και όταν γινόταν αυτό το πράγμα είχα βγει παντού και φώναζα και έλεγα τι να ξαναλέμε τώρα. Το να μην είναι η Αμφίπολη αυτή τη στιγμή στο ύψος του Παρθενώνας της Αττικής, της Αθήνας, είναι έγκλημα. Είναι έγκλημα. Η Αμφίπολη πρέπει να αναδειχθεί στον Παρθενώνα της Μακεδονίας. Το ίδιας αξίας και ίδιας χρηματικής εισφοράς προς το κράτος. Λοιπόν, τι να λέμε τώρα. Από τότε που θυμάμαι εγώ τον τότε Πρωθυπουργό, τον κύριο Σαμαρά, δεν κάνω λάθος, που ανέβαινε στη σκάλα για να δει τα πρώτα σημάδια από τα γάλματα που βρήκανε μέσα κτλ. Μέχρι σήμερα έχουν περάσει πόσα χρόνια και ακόμα δεν γνωρίζουμε τι γίνεται εκεί μέσα. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν. Ναι. Τώρα το πήγαμε σε άλλο θέμα, αλλά εν πάση περιπτώσει κάνω τον παραλληλισμό και με αυτό που είπατε για την Ιθάκη. Το ίδιο πράγμα είναι. Το ίδιο πράγμα είναι το να μην υπάρχει να είναι η Πέλα σε αυτή την κατάσταση. Σωστή. Να είναι η Πέλα σε αυτή την κατάσταση. Να μην υπάρχει πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου, να πηγαίνουν τα σχολεία και τα παιδιά και οι τουρίστες και να βλέπουν όλη την πορεία του με όλες τις μάχες, με 3D αναπαραστάσεις. Τι λέτε τώρα στη Μακεδονία. Θα το κάνουν κάποιοι άλλοι γείτονες. Και θα ψάχνουμε να βρούμε μετά να τα μαζέψουμε πάλι. Και μετά θα μας ενοχλεί γιατί το κάνανε. Ή θα το κάνουν, ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή πας στην Ιταλία, στην Καλαβρία, την ελληνική, ελληνικότατη Καλαβρία και σου δείχνουν σε κάθε σημεία το που πέρασε ο Οδυσσέας. Εδώ ήταν η σκύλα, εδώ ήταν η χάρη, εδώ ήταν το ένα, εδώ ήταν το άλλο.
Και έχουν ταμπέλες και αγάλματα και ο κόσμος περνάει να τα δει και οι ξεναγοί μιλάνε για αυτά τα πράγματα με ζέση κλπ. Και εμείς εδώ πέρα ντρεπόμαστε να πούμε πού είναι το ένα και πού είναι το άλλο του Ομήρου, τα ευρήματα του Ομήρου. Ξέρετε, έτσι. Αυτό τώρα έτσι μου δημιουργεί έναν προβληματισμό ότι σε πολλά σημεία της Ελλάδος υπάρχουν αντίστοιχα θέματα. Δηλαδή πηγαίνει κανείς και δεν μπορεί να βρει ιστορικά στοιχεία που έχουν σημαδέψει τις συγκεκριμένες περιοχές. Έτσι. Δεν μπορεί να τα βρει εύκολα. Προφανώς, είναι ένα τεράστιο πρόβλημα αυτό που υπάρχει στη χώρα μας. Όχι μόνο κατατοπιστικές πινακίδες δεν υπάρχουν, αλλά και δεν υπάρχουν και χώροι εκμετάλλευσης αυτών. Έτσι, να γίνουν αυτά, να υπάρχουν προβολές, έτσι. Να υπάρχουν εκπαιδευτικά προγράμματα. Τα τοπικά σχολεία όλα πρέπει να περνάνε από αυτά. Δηλαδή, τα παιδιά της Κρήτης πρέπει υποχρεωτικά όλα να περάσουν από Κνωσό Φρεστό. Όλα τα σχολεία. Αυτό πρέπει να γίνει εγκύκλιο. Τα σχολεία της Μακεδονίας να περάσουν όλα από Πέλα και Αμφίπολη και Βεργίνα. Τα καταλαβαίνετε, θέλω να πω. Καλά, στη Θράκη τι να πει, δεν έχει αναδειχθεί τίποτα. Αλλά θέλω να πω ότι κατά τόπους. Πρέπει τα σχολεία, οι πρώτες εκδρομές που θα κάνουν, να μην είναι στα μολ, να πηγαίνουν οι δάσκαλοι να πίνουν καφέ και στα γήπεδα και να βλέπουμε τα γήπεδα των ομάδων και στην τάδε πόλη και οι δάσκαλοι να αραχτεί με τα πόδια πάνω και να θέλουν και αξιολόγηση μετά. Πρέπει να επιβάλλουν οι δάσκαλοι τα σχολεία, οι πρώτες εκδρομές, να είναι στους ιστορικούς τόπους. Τα παιδιά πρέπει να μάθουν πρώτα την ιστορία της περιοχής τους, τη μυθολογία της εποχής τους. Να δω μια φορά τους δάσκαλους να κατεβούν στον δρόμο για αυτό το θέμα. Και όχι να κατεβαίνουν μόνο να τους κόβουν τους μισθούς ή να τους στείλουν τα δικαιώματά τους τα συντεχνιακά. Τώρα ανοίγεται μια και φορά να δω και όλος ο κόσμος να τους αγαπήσει. Ανοίγεται και ένα άλλο πολύ μεγάλο ζήτημα. Ανοίγω, τι να κάνω. Όχι, καλά κάνετε και το ανοίγετε, αλίμονο. Έχουμε δει πάρα πολλές φορές και στα σχολικά βιβλία πόσο διαστρεβλωμένη παρουσιάζεται η ελληνική ιστορία. Έχουν διαμαρτυρηθεί ποτέ οι δάσκαλοι για τα διαστρεβλωμένα σχολικά βιβλία. Έχουν κατέβει κάτω και να πούνε με το βιβλίο που είναι κατάπτυστο εμείς αυτό δεν το διδάσκουμε και να το πετάξουνε. Και κάτι άλλο θέλω να σας πω, γιατί ξεκινήσαμε για τις βροχές. Δεν ξέρω ακόμα, θα έχω σε λίγο πληροφόρηση, τι καταστροφές έφερε αυτή η μπόρα, αυτή η καταιγίδα, αυτό το έκτακτο καιρικό φαινόμενο στο χώρο. Διότι ο χώρος του ανακτόρου του Οδυσσέως είναι εκτεθειμένος. Είναι καλυμμένος με κάτι ελενίτ, με κάτι ξύλα, με κάτι τόνα, με κάτι τάλο. Και επειδή έπεσε πάρα πολύ νερό στο Ιόνιο, ειδικά στην Ιθάκη και στην Κεφαλονία και στην Κέρκυρα, δεν ξέρω αυτή τη στιγμή, το πρωί μίλαγα, περιμένω να πάνε να δουν οι άνθρωποι τι θα έχει καταστραφεί. Και εδώ είναι άλλο ένα μεγάλο πρόβλημα. Ποιος άφησε τόσο εκτεθειμένη μια τόσο μεγάλη καταστροφή και δεν προέβλεψε την καταστροφή από μια τέτοια. Ποιος έχει τέτοια ευθύνη. Ποιος έχει αυτή την ευθύνη για το αν έχουν καταστραφεί στοιχεία της ανασκαφής. Προφανώς. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το μάθουμε για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει εκεί. Γιατί πραγματικά θα είναι τεράστια η ζημιά αν όντως έχει πάθει. Καταλαβαίνετε γιατί η ζημιά μιλάμε και τι ακριβώς λέω. Εμένα με ενδιαφέρει. Τα ευρήματα αυτής της ανασκαφής 20 χρόνων, ανασκαφή 17 χρόνων, ανασκαφή στο Πανεπιστήμιο, να τα δω επίσημα ως Έλλην πολίτης σε ένα μουσείο μεγάλο. Όχι αυτό το μουσιάκι που έχει στο σταυρό πάνω που δεν ξέρει κανείς να πάει σε κάτι στενάκια μέσα, ένα δωμάτιο. Ούτε στο βαθύ. Ούτε αυτό αξίζει για το. Να έχεις ένα μουσείο στην περιοχή που λέγεται Ιθάκη, που όλο τον κόσμο περιμένουν να πάνε να το δουν, και να έχεις 8 ταπεινά ευρήματα χωρίς air condition και χωρίς φως. Δηλαδή, μιλάμε ότι δεν μπορείς να ξεφτυλίσεις περισσότερο τον Όμηρο. Ακριβώς. Δεν μπορείς να ξεφτυλίσεις περισσότερο τον Ιθάκη. Ξέρετε κάτι, η Ιθάκη δεν είναι τόπος. Η Ιθάκη δεν είναι νησί. Η Ιθάκη είναι ιδέα. Η Ιθάκη σε όλο τον κόσμο είναι ιδέα. Και το ανέδειξε τόσο καλά ο Καβάφης αυτό το πράγμα. Σαν βγει στον πηγεμό για την Ιθάκη. Μπράβο, όταν μιλάμε για Ιθάκη, δεν εννοούμε πάντα το νησί. Το συγκεκριμένο νησί. Όταν μιλάμε για Ιθάκη, στις φιλοσοφικές συζητήσεις μας, στον κόσμο, στην καθομιλουμένη μας, μιλάμε για μια ιδέα του επέστρεφε. Του να επιστρέψω. Μια ιδέα του νόστου. Μια ιδέα του ότι και να κάνεις πρέπει να επιστρέψεις, όπου και να πας πρέπει να επιστρέψεις εκεί που είναι τα άγια χώματά σου, εκεί που γεννήθηκες, εκεί που περπάτησες. Λοιπόν, και υπάρχει και Λαλκομενές στην Ιθάκη. Ένα βουνό ολόκληρο, πυραμιδοειδές, χωρίς ανασκαφή. Χωρίς τα ανασκαφή. Αλλά μέχρι πρόσφατα αυτά τα νησιά ανήκαν στην εφορία Αχαΐας. Τι να πρωτοκοιτάξει ο έφορος Αχαΐας, που έχει ολόκληρη σπουδαία περιοχή να κοιτάξει. Τη δική του περιοχή ή τα αρχαία των νησιών εκεί πέρα. Που πάσχουν από ανάδειξη και της Κεφαλονιάς. Οι Κεφαλονίτες έχουν 10 χρόνια κοντά κλειστό το αρχαιολογικό μουσείο και δεν μιλάει κανείς.
Είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν τόσα χρόνια κλειστά ένα αρχαιολογικό μουσείο. Αυτό είναι έγκλημα. Αυτό είναι έγκλημα κατά του πολιτισμού, της ιστορίας. Αυτό είναι γενοκτονία. Κλειστό αρχαιολογικό μουσείο στην Ελλάδα τόσα χρόνια. Έλεος πια. Είναι ένα θέμα που έχει σίγουρα τις πολιτικές του διαστάσεις πλέον, έτσι, γιατί εκεί πάνε τα πράγματα. Αρχικώς έχει ηθικές διαστάσεις, όχι πολιτικές. Ναι. Αρχικώς έχει ηθικές διαστάσεις. Μετά έχει πολιτισμικές διαστάσεις, μετά έχει ιστορικές διαστάσεις και στο τέλος εγώ βάζω την πολιτική, γιατί αν θέλετε αυτό το έγκλημα είναι διαχρονικό. Γι' αυτό είπα πολιτικές διαστάσεις πλέον, διότι το θέμα πλέον πάει στο Υπουργείο Πολιτισμού, που πρέπει να λάβει συγκεκριμένες αποφάσεις και να κάνει συγκεκριμένες ενέργειες. Σωστά. Τόσο για την Ιθάκη, όσο φυσικά και για άλλες περιοχές, να μην τα πάρουμε τώρα με τη σειρά, λέγαμε πριν και για την Αμφίπολη και για πολλές άλλες περιοχές. Αλλά σε κάθε περίπτωση εδώ χρειάζεται αποφασιστικότητα, χρειάζεται εγρήγορση, χρειάζεται να υπάρξει δράση πλέον. Εδώ χρειάζεται οπωσδήποτε να... Κάποιος ο οποίος κάνει λάθος και είναι επιστήμονας, βγαίνει και λέει έκανα λάθος. Υπάρχει το περιθώριο του λάθους, έτσι. Mm. Να βγει και να πει λάθος διατύπωση, το διατύπωση μες στη Βουλή αυτό, η κυρία Μεντώνη. Λάθος διατύπωση δεν εννοούσα αυτό, εννοούσα κάτι άλλο, ξέρει εκείνη πώς θα τα μπαλώσει, έτσι. Πάμε ρε παιδιά όλοι μαζί να βάλουμε ένα χεράκι να αναδείξουμε το ανάκτορο του Οδυσσέα και του παππού μας του Ομήρου στην Ιθάκη. Αυτό θα ήταν μια μέγιστη πράξη, θα ήταν αντριοσύνης, παλικαριάς, πατριδοφιλίας και ό,τι άλλο θέλετε. Μέγιστη πράξη και θα ωφελούσε πάρα πολύ τον τόπο και ειδικά τώρα που είναι καθημαγμένος. Αλλά θέλω να σας πω ότι... πράγματα και κουβέντες που υπόθηκαν μέσα στη Βουλή ότι δεν υπάρχει ανάκτορο, δεν υπάρχουν δημοσιεύσεις και αυτά, με συγχωρείτε αλλά με κάνουν να λέω πως η γυναίκα δεν έχει ενημερωθεί, είναι ανενημέρωτη, δεν παρακολουθεί τα δρόμενα και το τι συμβαίνει ή δεν θέλει δεν μπορώ να το εξηγήσω αλλιώς, γιατί και οι δημοσιεύσεις υπάρχουν, μπείτε στο Google Scholars και διαβάστε τις ανακοινώσεις. Μα ήδη έχω μπροστά μου αρκετά πράγματα και από τα λοιπόν, δικά σας ρεπορτάζ, τα οποία τα βλέπω. Δεν μιλάω για ρεπορτάζ. Δεν μιλάω για ρεπορτάζ. Τα πράγματα αυτά δεν λύνονται με τα ρεπορτάζ του δημοσιογράφου. Όχι, έχετε μας και το... στοιχεία μέσα γι' αυτό. Υπάρχουν και στοιχεία. Ναι. Που, ναι. Μιλάω για τις ανακοινώσεις που κάνει ο καθήλυν αρμόδιος αρχαιολόγος στα επιστημονικά συνέδρια. Εκεί λύνονται αυτά τα προβλήματα και τα θέματα. Δεν λύνονται ούτε στα καφεδάκια που πίνουμε, ούτε στα τσιπουράδικα. Έτσι, ούτε καν με στη Βουλή λύνονται αυτά. Αλλά αφού υπάρχουν και είναι δημοσιευμένα, δεν μπορεί να βγαίνει και να λέει δεν έχουν δημοσιευθεί. Έχετε τότε την κυρία αίσθηση... μου δεν ξέρεις το αντικείμενό σου. Τι να σου πω εγώ δηλαδή. Έχετε δεν παρακολουθείς τα δρόμενα, τι γίνεται. Έχετε την αίσθηση ότι μπορεί να υπάρξουν ενδεχομένως κάποιες επόμενες κινήσεις είτε από τις τοπικές αρχές είτε από το Υπουργείο Πολιτισμού προς αυτή την κατεύθυνση? Οι τοπικές αρχές δεν μπορεί να κάνει τίποτα ένας δήμος για ένα αρχαιολογικό χώρο. Έχουν βοηθήσει, έχουν μαζέψει λεφτά οι άνθρωποι με συνεισφορές γίνανε, με εράνους γίνανε για να απαλωτριωθεί ο χώρος, να συνεισφέρουν στην απαλωτρίωση του χώρου. Και ακόμα δεν έχει απαλωτριωθεί ολόκληρος ο χώρος. Υπάρχει πάνω ένα αλόνι το οποίο είναι 2 μέτρα ύψος. Πιο πάνω από το χώρο. Υπάρχει η μελάνητρος πηγή, υπάρχει νεκροταφείο το οποίο είναι καταχωμένο. Έτσι, υπάρχουν ευρήματα, κτίσματα τα οποία υπήρχαν και τώρα δεν υπάρχουν από τη Θωρά και την Αφροντισιά. Τι να λέμε τώρα. Πόσα πράγματα μπορεί να έχουν καταστραφεί έτσι από... Προφανώς. Πόσα. Εκεί πέρα είναι μπάτες κυριαλές. Μπήκε ένας φράχτης ο οποίος έχει προφανώς τρύπες. Προφανώς. Ξέρω εγώ τι έχει. Και αν θα μπείτε στα μουσεία του κόσμου θα δείτε ευρήματα από την Ιθάκη παντού. Α, σίγουρα, σίγουρα. Και μόνο από την Ιθάκη, από όλη την Ελλάδα υπάρχουν. Τώρα μιλάμε για, άμα θέλετε, για όλη την Ελλάδα, να σας πω για την κάθε περιοχή συγκεκριμένα. Αλλά τώρα μιλάμε για την Ιθάκη. Για την Ιθάκη, ναι, ναι. Έτσι. Μάλιστα. Λοιπόν, εδώ πρέπει να γίνει ένα τεράστιο μουσείο στην Ιθάκη. Υπάρχουν χώροι, δόξα τω Θεώ, μικρονήσι είναι, να υπάρχουν όλα αυτά τα ευρήματα μέσα. Και να κάνουμε μια διεθνή ανακοίνωση, μια διεθνή πρόσκληση, να πάνε υπουργοί, πρωθυπουργοί, δεν ξέρω εγώ ποιοι είναι, ομαρχαίοι, δημαρχαίοι, παραδημαρχαίοι, έτσι να πάνε εκεί με όλα τα μέσα μπροστά. Όταν θέλουν να τα φωνάξουν, να φωνάζουν τα μέσα. Και έρχονται και τρέχουν τα μέσα στην κάθε ανακοίνωση του κάθε ενός που θέλει να πει κάτι. Και να πάνε όλοι μαζί και να πει παιδιά, ελάτε, εδώ είμαστε. Και να κάνουν μια παγκόσμια καμπάνια, μια παγκόσμια εκστρατεία. Τι τους έχουμε τους ΕΟΤ και τα Υπουργεία Τουρισμού και τα Υπουργεία, πώς τα λένε, αυτά, ναυτιλίας κλπ.
έτσι, να πάνε να φέρουν τον κόσμο εκεί πέρα, να φέρουν τσάρτερ στην Πρέβεζα, στο αεροδρόμιο ή στα Γιάννενα και να πηγαίνουν από εκεί πέρα, να ζήσει ο τόπος. Εκτός αν δεν θέλουμε, ρε παιδιά, εκτός αν θέλουμε να είμαστε πάντα φόρο υποτελεί στην αυτομεγαλειότητα τη Γερμανία. Εκτός αν μας αρέσει να σκύβουμε το κεφάλι στους Γάλλους και στους Άγγλους και να πανηγυρίζουμε ότι συμφωνήσαμε με τους Γάλλους, τους διαχρονικούς φίλους της Τουρκίας, ας πούμε. Έτσι. Είμαστε μια χώρα με τόσο μεγάλη ιστορία που έδωσε τα φώτα του πολιτισμού σε όλη την ανθρωπότητα, που έδωσε τη δημοκρατία, τις επιστήμες σε όλη την ανθρωπότητα και δυστυχώς εμείς οι ίδιοι υποβαθμίζουμε το ρόλο που μπορούμε να παίξουμε στο παγκόσμιο στερέωμα. Εμείς οι ίδιοι με τις ενέργειές μας, δυστυχώς. Έχεις δίκιο. Δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο. Κύριε Λεκάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την ενημέρωση που είχαμε. Ευχόμαστε και ελπίζουμε σύντομα να δοθεί μια λύση και να αναδειχθούν όλα αυτά, γιατί πραγματικά είναι λυπηρό, είναι θλιβερό αυτή τη στιγμή αυτό που μας περιγράψατε να συμβαίνει και να μην μπορεί να θαυμάσει όλος ο κόσμος και πρωτίστως εμείς οι Έλληνες που είμαστε και στο έδαφος μας εδώ και μπορούμε πιο εύκολα να πάμε να τα δούμε, να μην μπορεί να θαυμάσει όλα αυτά τα ιστορικά στοιχεία που υπάρχουν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πιστεύω ότι και εσείς οι δημοσιογράφοι, ο καθένας από το κανάλι του, από το μέσον του, να πιέσει προς αυτή την κατεύθυνση, γιατί άλλον τρόπο δεν έχει ένα μικρό νήσι, μια μικρή τοπική κοινότητα, ένας δημοσιογράφος, ένας άνθρωπος, παρά μόνο το δημόσιο ξεσηκωμό, τη δημόσια κατακραυγή. Μόνο έτσι. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ θερμά. Και εγώ. Καλό απόγευμα. Γεια σας.